Με φόντο τις ανισχυτικές εικόνες διάβρωσης στην παραλία της Αγίας Πελαγίας και μπροστά στον ορατό κίνδυνο να χαθεί και το υπόλοιπο τμήμα της παραλίας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την τουριστική βιομηχανία της περιοχής, ο Μενέλαος Μποκαίας συναντήθηκε με τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, πιέζοντας για άμεση λύση στο πρόβλημα, αποσπώντας τη δέσμευση από τον κύριο Τριαντόπουλο ότι θα υπάρξει έγκριση χρηματοδότησης ύψους 1,5 εκατομμυρίου ευρώ για το έργο αποκατάστασης της παραλίας μέσω της προσάμωσης. Η παραλία της Αγίας Πελαγίας αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά προβλήματα διάβρωσης. Ουσιαστικά έχει συρρυκνωθεί σε τέτοιο βαθμό που δεν υπάρχει πλέον παραλία. Μετά την χθεσινή συνάντηση με τον κύριο Τριαντόπουλο καταφέραμε να εντάξουμε, συμφωνήσαμε να εντάξουμε το πρώτο τμήμα του έργου, δηλαδή την ουσιαστικά αποκατάσταση της παραλίας, και πλέον αναμένουμε την επίσημη ανακοίνωση της ένταξης μέχρι το τέλος του μήνα. Η μελέτη προβλέπει προσάμωση πολλών χιλιάδων κυβικών, έτσι ώστε να μπορέσει να αποκατασταθεί το πλάτος της παραλίας. Εξαιτίας της διάβρωσης, το δυτικό τμήμα της παραλίας έχει εξαφανιστεί, ενώ σε ορισμένα σημεία έχει επεκταθεί μέχρι και τα πεζοδρόμια, με τους δημότες και επαγγελματίες να εκφράζουν την αγανάκτησή τους, ζητώντας ουσιαστικές παρεμβάσεις. Καταλαβαίνετε ότι σε λίγο η θάλασσα θα βγαίνει στα μαγαζιά και ήδη υπάρχουν από αρκετούς επισκέπτες και τουρίστες παράπονα ότι δεν θα ξαναέρθουν στην Αγία Πελαγία, οπότε καταλαβαίνετε ότι θα είναι ένα μεγάλο πλήγμα για τις επιχειρήσεις. Εγώ είμαι εδώ 40 χρόνια και έχει χαθεί η μισή παραλία. Προβλέπεται στα επόμενα 5-6 χρόνια να χαθεί και οι υπόλοιποι. Κάτι πρέπει να κάνουν. Εν τω μεταξύ αυτό πουλάμε. Η περιοχή, την παραλία πουλάει, δεν έχουμε κάτι άλλο να πουλήσουμε. Άμα το χάσουμε και αυτό, δεν έχουμε τίποτα. Έκλεισε το μαγαζί. Στόχος του Μενέλαου Μποκαία είναι να τρέξουν άμεσα οι σχετικές διαδικασίες, ώστε το έργο της αποκατάστασης της παραλίας να έχει ολοκληρωθεί πριν την έναρξη της νέας τουριστικής σεζόν. Έχουμε ακόμα δρόμο όσον αφορά την ολοκλήρωση των διαδικασιών. Δυστυχώς η γραφειοκρατία και τα βήματα που πρέπει να ακολουθούν είναι πολύ συγκεκριμένα. Στόχος είναι το καλοκαίρι φέτος να έχουμε καταφέρει να αποκαταστήσουμε την παραλία. Ένας δύσκολος στόχος, θα είναι άθλος. Επόμενο στοίχημα για τη Δημοτική Αρχή Μαλεβιζίου είναι η εξασφάλιση χρηματοδότησης για το έργο δημιουργίας ύφαλου μόλου στο πλαίσιο εγκεκριμένης εδώ και 5 χρόνια μελέτης, η οποία δίνει οριστική λύση στο πρόβλημα της διάβρωσης, ώστε να δημιουργηθεί παραλία πλάτους άνω των 15 μέτρων. Σίγουρα θα πρέπει να συμπληρωθεί με το λιμενικό έργο, που σε δεύτερη φάση θα πρέπει να γίνει, με τους κυματοθράυσες δηλαδή και με τα έργα λιμενικής υποδομής που θα γίνουν στην περιοχή για να προστατευτεί συνολικά η παραλία.